Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλησπέρα και εγώ σας ευχαριστώ. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Καλά. Να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με το θέμα της ισότητας των φύλων. Μια κουβέντα η οποία γίνεται πολύ έντονα το τελευταίο χρονικό διάστημα και γίνεται γυναικοτονία, πανικός γίνεται. Κάτι πάει πολύ λάθος. Ήσασταν ομιλήτρια την Κυριακή στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο κ. Καράγουλου στη Σύνδο. Τελικά η κακοποίηση των γυναικών δεν είναι ιδιωτική υπόθεση, είναι ποινικό αδίκημα. Έτσι δεν είναι? Είναι ένα μεγάλο. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι αυτή η εκδήλωση είχε ένα πολύ σημαντικό χαρακτήρα, με την έννοια ότι κάνοντας μια συζήτηση από κοντά, βλέπεις στη συνέχεια μετά την παρουσίαση δηλαδή κάποιων πολιτικών, τις οποίες με την ιδιότητα που έχω ως Γενική Γραμματέα Δημογραφικής, Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, βλέπεις πόσα ερωτήματα γεννώνται, πόσο απαραίτητες είναι τέτοιες συζητήσεις να γίνονται, και ευτυχώς πλέον που είμαστε στα τελειώματα της πανδημίας, πιστεύω πλέον, μπορούμε να καθόμαστε και να έχουμε αυτή την προσωπική επαφή, ώστε να τίθενται ερωτήματα και για πράγματα που θα έλεγε κανείς ότι είναι αυτονόητα. Δηλαδή, είναι καλό να γνωρίζει, να ενημερώνεται ο κόσμος, γενικά άντρες γυναίκες, όχι, δεν το περιορίζω στις γυναίκες, και για τις πολιτικές οι οποίες εκπονούνται, αλλά και για την προστασία που μπορεί να υπάρχει, για να πιάσω λίγο τη συζήτηση από αυτό που δείξατε για την κακοποίηση των γυναικών, για την ενδοοικογενειακή βία, για την έμφυλη βία. Και να πω ακριβώς ότι και στη συνάντηση αυτή αναφέρθηκα στην ύπαρξη του δικτύου δομών που επιτεύεται από τη Γενική Γραμματεία, είναι τα συμβουλευτικά κέντρα, είναι ξενώνες κακοποιημένων. Είναι η γραμμή SOS 15900 που μπορεί να απευθυνθεί μια γυναίκα, αλλά όχι μόνο μια γυναίκα που είναι θύμα. Και ένας άνθρωπος που διαπιστώνει ότι μια γυναίκα έχει αυτή την, δέχεται μια είτε σωματική βία, είτε και λεκτική, είτε και ψυχολογική, είτε είναι σε ένα περιβάλλον που είναι ένα περιβάλλον κακοποιητικό, και να καταγγείλει μια τέτοια πράξη, να πάρει την πληροφορία που χρειάζεται. Αυτό σε επίπεδο δηλαδή αναφοράς για την βία, που δυστυχώς μέσα από την πανδημία ανέδειξε ένα πολύ πιο ποσοτικό πρόσωπο. Έχαμε δηλαδή πολύ περισσότερες καταγγελίες. Ο περιορισμός δηλαδή των ανθρώπων μέσα στους τέσσερις τοίχους ανέδειξε πολύ έντονα τέτοια φαινόμενα. Είναι θέμα παιδείας η αντιμετώπιση του ζητήματος? Βεβαίως. Γιατί ξεκινάει βεβαίως από το σπίτι, λογικά. Βέβαια, σαφώς είναι θέμα παιδείας. Είναι σημαντικό και κάνουμε και κάποια προγράμματα τα οποία γίνονται σε σχολεία, ακριβώς στο πλαίσιο της ενημέρωσης και των παιδιών, των μαθητών. Αλλά σαφέστατα είναι ένα στοιχείο αυτής καθαυτής της ανατροφής. Δηλαδή, βλέπει η οικογένεια το πώς μεγαλώνουμε τα παιδιά. Θα σας πω και από πολύ μικρή ηλικία, αν μπορούμε να μιλάμε και από τα νήπια ακόμα, για να μπαίνει μέσα στην ψυχοσύνθεση και στην προσωπικότητα υποδιαμόρφωση όλων ημών, ο σεβασμός του άλλου, ο σεβασμός του ανθρώπου με τον οποίο ζούμε μαζί, ο σεβασμός του συντρόφου, της συντρόφου, είναι νομίζω από τα βασικά σημεία που πρέπει να εισκύπτουμε, και να μην απλά μία συζήτηση έτσι γενική, αλλά είναι η ουσία, γιατί μετά όλο αυτό εξελίσσεται στη ζωή μας, μπορεί να βγει και με τη μορφή bullying, όλη αυτή η συζήτηση επίσης η μεγάλη που γίνεται για τα παιδιά στα σχολεία, που μπορεί να οδηγήσουν και σε αυτοκτονίες. Όλα αυτά είναι αλληλένδετα, ξέρετε. Έχει να κάνει με το πώς σεβόμαστε τους ανθρώπους που είναι δίπλα μας. Βέβαια. Και ξεκινάει βέβαια από το πώς σεβόμαστε και εμείς τον εαυτό μας, για να το πούμε και σε αυτή τη βάση. Έτσι. Γιατί η βία είναι κάτι που δεν είναι απλά θεωρητικά να πούμε ότι όλοι ναι, την αποκηρύσουμε, αλλά πρέπει στην πράξη αυτό που είπατε, μέσα από την παιδεία που έχουμε, και να τη διώχνουμε μακριά, αλλά και όπου την βλέπουμε να την καταγγέλουμε. Γίνονται προσπάθειες πάντως, κυρία Γούλα. Βλέπουμε και τα γραφεία ενδοοικογενειακής βίας, τα οποία βεβαίως ξεκίνησαν... Βεβαίως, και αυτό είναι πολύ σημαντικό που φύγεται, ότι και στην αστυνομία έχουν συσταθεί και ο στόχος είναι, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, να μεγαλώσει ο αριθμός τους. Και επίσης και η κουλτούρα, αν θέλετε, και της υποδοχής ενός περιστατικού και αντιμετώπισης του, όπου γίνεται αυτή η καταγγελία, είναι σημαντικό να είναι προς την... Ξέρετε, για μια γυναίκα ή που θα πάει να καταγγείλει ένα γεγονός, θα πρέπει να υπάρχει και μια υποδοχή που να την βοηθήσει στο να εξτομίσει, ας πούμε, και να περιγράψει αυτό που συνέβη.
Είναι μια ολόκληρη δηλαδή διαδικασία που έχει μια σειρά από προϋποθέσεις, να το πω έτσι, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, για να γίνει να φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα. Και φυσικά μετά να μπορέσουμε αυτή τη γυναίκα που έχει υποστεί βία στη συνέχεια και αφού με τις παρεμβάσεις της αντιμετώπισης του γεγονότος ως τέτοιου να μπορεί να επανενταχθεί στην κοινωνία από την οποία με βίαιο τρόπο αποκόπτεται. Ναι. Γιατί κακά τα ψέματα, μια γυναίκα που έχει υποστεί βία και αλλάζει περιβάλλον, αλλάζει σπίτι, παίρνει τα παιδιά της και φεύγει για να μπορέσει να προστατεύσει τον εαυτό της, τα παιδιά της επίσης. Αλλάζει μια ολόκληρη συνθήκη. Έτσι είναι. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων, το οποίο αφορά στην τετραετία 2021-2025, αποδίδει καρπούς? Έχουμε δηλαδή κάτι που να φαίνεται πως αλλάζει στην πράξη? Αν δεν κάνω λάθος, στηρίζεται σε τέσσερις άξονες. Μπράβο. Είναι τέσσερις άξονες. Ο πρώτος είναι, όπως ήδη αναπτύξαμε επί μακρόν τώρα στη συζήτησή μας, για την βία, την αντιμετώπιση της, την πρόληψή της. Ο δεύτερος άξονας έχει να κάνει με το εργασιακό, δηλαδή με τις ισότιμες θέσεις των γυναικών μέσα στο εργασιακό σύνολο. Ο τρίτος είναι για την ανάπτυξη και τη δυνατότητα και την προαγωγή της εικόνας της γυναίκας σε θέσεις διευθυντικές ηγεσίας, αλλά και στα κοινά, την ανάμειξή της, ας πούμε, σε πολιτικές γενικώς, την άσκηση της πολιτικής. Και ο τέταρτος είναι το να πει η αίσθηση, το αίσθημα της ισότητας, η έννοια της ισότητας, η έννοια της, αυτό που λέμε, οι πολιτικές της ισότητας, να είναι μέσα στις επιμέρους διατομεακές, όπως λέμε, πολιτικές. Εγώ έχω την άποψη ότι είμαστε σε μια καλή πορεία. Δεν θεωρώ ότι όλα λύνονται απλά επειδή τα νομοθετεί κάποιος, και αυτό είναι και ένα μεγάλο ζήτημα, ή τα προβλέπει. Χρειάζεται να εσκύψουμε πολύ και να συνεργαστούμε για να τα καταφέρουμε, αλλά ας πούμε, παράδειγμα, είναι πολύ σημαντικό π.χ. για να φύγουμε λίγο μόνο από τη βία, αλλά να πάμε και στο θέμα της σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, ότι ψηφίστηκε πρόσφατα το 2021 ο νόμος 4.808 που προβλέπει ότι σε επιχειρήσεις, παράδειγμα, που είναι πάνω από 20 άτομα, θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτικές και να ελέγχονται αυτές οι πολιτικές και από το σώμα των φορητών. Θέλω να πω, δηλαδή, κινούμαστε σε μία γραμμή να επιβάλλουμε συνθήκες και πολιτικές προς το να επιτύχουμε κατά το δυνατόν αυτή την ισότητα. Γιατί και το θέμα της παρενόχλησης στον χώρο εργασίας αντιλαμβανόμαστε ότι ενέχει η ισότητα. Αν εγώ δεν νιώθω ασφαλής εκεί που εργάζομαι και δεν νιώθω ότι προστατεύομαι σαν προσωπικότητα, δεν μπορώ και να εργαστώ. Ασφαλώς. Για να πάμε λίγο τώρα, κυρία Γούλα, και στο άλλο μεγάλο θέμα που είχε το είπε στην αρχή και ο Χρήστος. Μιλούμε για το δημογραφικό. Είναι πλέον σαφές ότι η Ελλάδα γερνάει. Θα αποτυπωθεί και στην απογραφή που διενεργήθηκε. Δεν πάμε καλά. Πάρα πολλά τα θέματα. Δεν μπορούν εύκολα οι Έλληνες να κάνουν παιδιά. Προβλήματα ακρίβειας. Είμαστε στο 1,4. Έτσι. Πολύ. Την υπόλοιπη Ευρώπη που είναι στο 2,1. Έτσι. Το ερώτημα είναι με ποιες πολιτικές μπορούμε να βάλουμε ένα φρένο σε αυτήν την κατάσταση και να γυρίσουμε το παιχνίδι. Κοιτάξτε, και εδώ είναι ένας συνδυασμός πολιτικών. Θα αναφερθώ σε κάποια που άπτονται του δικού μας παρτοφυλακίου εδώ, με την κυρία Σφυρακέλα που είναι υπουργός αρμόδια, στη Γενική Γραμματεία που είμαι εγώ αντίστοιχα. Ένα πρόγραμμα το οποίο έχει τη λογική πάλι της ενίσχυσης ενός θελητονής οικογενειακού προγραμματισμού είναι αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα που τρέχει, θα αρχίσει να τρέχει μάλλον και θα γίνει μετά και περισσότερο, θα ισχύσει μετά τη φάση του πολιτική, κατάδυση της γειτονιάς, δηλαδή ουσιαστικά να στηρίζουμε μια γυναίκα μόλις έχει γεννήσει και αν είναι σε μια περιοχή που δεν είναι αναπτυγμένη βρεφονιπιακή σταθμή τόσο πολύ, ας πούμε, γιατί δεν είναι σε όλη την Ελλάδα, ούτε ποσοστιαία είναι παντού για να ικανοποιούν τις ανάγκες του πληθυσμού. Με αυτό το πρόγραμμα, λοιπόν, στόχος είναι να μπορεί η γυναίκα αυτή η οποία εκ των πραγμάτων έχει γεννήσει, έφυγε από την εργασία της για να γεννήσει, να επανέλθει άμεσα χωρίς να χάσει την επαφή με την εργασία της, αλλά χωρίς να χάσει και την επαφή με το παιδί που την έχει ανάγκη, αλλά δεν μπορεί να πάει σε ένα βρεφονιπιακό σταθμό. Έτσι, λοιπόν, είναι αυτό το πρόγραμμα η Τετάρτη Γειτονιά, πιλωτικό, όπως σας είπα, καταρχήν σε μερικούς δήμους προβλεπόμενος και στη συνέχεια θα πάρει ένα χαρακτήρα σε όλη την Ελλάδα. Επίσης, ένα πρόγραμμα που είναι σημαντικό και θα τρέξει
είναι το πρόγραμμα στις επιχειρήσεις, η δημιουργία δηλαδή χώρων φύλαξης, ακριβώς ώστε η γυναίκα να επιστρέψει και να μπορεί να είναι σε επαφή με το παιδί της που είναι βρέφος, αν χρειαστεί να το φυλάσει, αν χρειαστεί να έχει την αίσθηση ότι είναι δίπλα της και να μην νιώθει την ανασφάλεια ότι θα πρέπει να αφήσει την εργασία της, γιατί θα πρέπει να ενσκύψει το μεγάλωμα εκείνες τις πρώτους μήνες, το χρόνο του παιδιού. Και βέβαια είναι ένα συνδυασμό και διαφόρων άλλων δράσεων που θα πρέπει να αναπτυχθούν. Η προφωνηπιακή, αυτό που ανέφερε και χθες ο Πρωθυπουργός, στη σχετική ημερίδα που έγινε ως προς τους χρόνους που μένουν τα παιδιά στους προφωνηπιακούς. Δηλαδή είναι μια σειρά από μέτρα, θέλω να σας πω, που πρέπει να ενισχυθεί η οικογένεια και η δυνατότητα της γυναίκας και βέβαια και του συντρόφου, του συζύγου, του ανθρώπου με τον οποίο είναι μαζί. Γιατί όλα αυτά είναι μια στοιχειώδη ισορροπία για να πούμε ότι εξασφαλίζουμε την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Όλα ξεκινούν όλα από είναι αλληλένδετα. Ακριβώς, όλα είναι αλληλένδετα και όλα ξεκινούν από τον σεβασμό και από την εκτίμηση, νομίζω, ανάμεσα στα ζευγάρια. Αυτό που αναδείξαμε. Το θέμα είναι ότι να δοθούν τα κίνητρα και, όπως σωστά τα είπε η κυρία Γούλα, μια ολοκληρωμένη πολιτική για να μπορέσουν να στηριχθεί αυτό που λέγεται και το μέλλον της χώρας της ίδιας. Ασφαλώς. Κυρία Γούλα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.